λοιπόν 11. Βέβαια, επειδή το Survivor είναι το παιχνίδι των εκπλήξεων, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα, μετά το Συμβούλιο, δεν θα είστε 11, θα είστε 10. Ο λόγος είναι ότι πήραμε νέα από τον γιατρό που παρακολούθησε αυτές τις μέρες τον Θοδωρή, τον Θοδωρή Θοδωρόπουλο. Τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά. Ο Θοδωρής θα πρέπει να εγκαταλείψει το παιχνίδι για ιατρικούς λόγους. Εκείνος ο μεγάλος τραυματισμός που είχε στο γόνατό του, αν θυμάστε, στο παιχνίδι με το ποδόσφαιρο, τον ταλαιπωρεί ακόμα. Δεν κατάφερε δυστυχώς να αναρρώσει πλήρως, που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Διπλό λοιπόν το πλήγμα για εσάς, και ένας παίκτης που θα φύγει μέσα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, αλλά και ο Θοδωρής. Κωνσταντίνε μου, θα ξεκινήσω με τον Θοδωρή, γιατί είναι νέα που είμαι σίγουρος ότι δεν θέλατε να ακούσετε. Θα λείψει λοιπόν αυτός ο παίκτης από την ομάδα, αυτός ο φίλος σου. Πάνω απ' όλα υγεία, Σάκη, να είναι καλά το παιδί και να κάνει αυτό που αισθάνεται η ψυχή του. Σίγουρα είχε πρόβλημα με το πόδι του, τον ταλαιπωρούσε και μέσα στο βαν που μπαίναμε υπήρχαν στιγμές που του γύρναγε που και που το γόνατο. Παρ' όλα αυτά έπαιζε και έφερνε και νίκες μέσα στο στίβο. Εύχομαι τα καλύτερα και να είναι καλά. Θα είναι καλά, σίγουρα δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά είναι το πόδι το οποίο δεν σε βοηθάει να πεις μέσα στο παιχνίδι. Εσύ συγκεκριμένα.